Την περασμένη Τετάρτη κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011, όπου και επικυρώθηκε με την εισαγωγή δύο νέων νομοσχεδίων. Το ένα εκ των δύο νομοσχεδίων αφορά στο νέο αναπτυξιακό νόμο και πρόκειται να συζητηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής μέσα στο νέο έτος. Ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, επεσήμανε για το νέο αναπτυξιακό νόμο πως θα φέρει μια καινούργια αναπτυξιακή πορεία στη χώρα με στήριξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των επενδύσεων. Την εβδομάδα αυτή που πέρασε, όπως είναι γνωστό, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2011. Το 2010 ήταν για τους γνωστούς λόγους, για το ότι η χώρα μας είχε φτάσει με τις εξελίξεις των προηγούμενων ετών, είχε φτάσει πραγματικά στο χείλος της χρεοκοπίας και γι' αυτό χρειάστηκε να πάρθουν μια σειρά από μέτρα, δύσκολες αποφάσεις, αλλά απόλυτα αναγκαίες, πρώτα απ' όλα για να διασωθεί η Ελλάδα, να διασωθεί η εθνική οικονομία. Γιατί αν είχε επισυμβεί η χρεοκοπία, τότε δεν θα μιλούσαμε βέβαια για κάποιες περικοπές επιδομάτων ή για το πάγωμα μισθών, για κάποιες μειώσεις απολαβών. Δυστυχώς, τότε η χρεοκοπία θα εισήμενε ότι δεν θα μπορούσαν να καταβληθούν ούτε μισθοί, ούτε συντάξεις. Η χρεοκοπία θα εισήμενε ότι θα είχαν εξανεμιστεί ή αποταμιεύσεις ο ιδρώτας μιας ολόκληρης ζωής για τον κάθε πολίτη. Η χρεοκοπία θα σήμαινε καταστροφή. Από αυτήν την καταστροφή καταφέραμε να σώσουμε την Ελλάδα, να σώσουμε και να προστατεύσουμε την κοινωνία. Ήταν δύσκολες, όπως είπα, οι αποφάσεις, αλλά ήταν απόλυτα αναγκαίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι πιο επώδυνες και οι πιο δύσκολες αποφάσεις είναι πίσω μας. Τώρα μπροστά μας βρίσκεται η αναγκαιότητα για μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν και πάλι τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν τη χώρα και θα βγάλουν την πατρίδα μας από την πολύ δύσκολη κατάσταση που περιήλθε, επαναλαμβάνω, λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή, για περισσότερη ανάπτυξη, για να αρχίσουμε βήμα-βήμα πάλι αυτήν την ανωδική δημιουργική πορεία, στην κατεύθυνση αυτή, την προηγούμενη εβδομάδα στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, κατατέθηκαν στη Βουλή δύο πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Αυτά θα συζητηθούν στις αρμόδιες επιτροπές αμέσως μετά την πρωτοχρονιά και μέσα στο Γενάρη θα γίνουν νόμοι του κράτους, δηλαδή θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια της Βουλής. Το ένα νομοσχέδιο είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Είναι αυτό που ζητούσαμε όλοι, να κατατεθεί, να συζητηθεί, να ψηφιστεί. Το ζητούσαμε και από την κυβέρνηση, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Η επεξεργασία έγινε το προηγούμενο διάστημα, ο δημόσιος διάλογος έγινε, η διαβούλευση, επίσης με όλους τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, και κατατέθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Βουλή, όπως είπα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο κλίμα για την ανάπτυξη, για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση επενδύσεων μέσα στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί εντωμεταξύ σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, και αυτά τα νέα δεδομένα θα πρέπει και να λάβουμε υπόψη μας αλλά και να αξιοποιήσουμε και στην χώρα μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και εκτιμώ ότι θα αποτελέσει την απαρχή, γι' αυτό που είπα νωρίτερα, για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, για επενδύσεις, για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης.